Άλλο ζήτημα είναι ότι αναστολή θα μπορούν να δώσουν τα δικαστήρια. Αλλά εκεί θα πρέπει να καταφύγουν οι πολίτες. Εάν χρειαστεί αυτή η λύση, να το έχει πάρει υπόψη ο Δήμος και να δώσει κοινωνική υποστήριξη στους πολίτες για να κάνουν αναστολή μέσω δικαστηρίων. Τώρα, το ζήτημα είναι βέβαια και πάντοτε να υπάρχει η προοπτική ενός έκτακτου ή τακτικού δημοτικού συμβουλίου που θα μπορεί να αποφασίσει γιατί όχι να προχωρήσει δηλαδή στα βεβαιωμένα, ξεκαθαρισμένα χωράφια, μελλοντικά υπόπεδα, όπου δεν θα υπάρχει η περίπτωση στην εκκλησία να προχωρήσει σε συμβόλαια, όπως προτάθηκε από κάποιον δημότη. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια θέλω να πω ένα συμπέρασμα, ότι ξέρετε σήμερα στην Ελλάδα δύο πράγματα που υποτιμιώνται, τουλάχιστον πολύ, είναι η εργασική δύναμη και η υγεία. Και όλοι γινόμαστε υποχείρια του ευρώ. Και επειδή δεν υπάρχουν ευρώ, ούτε για μισθούς, ούτε και για περιουσιακά στοιχεία, πιστεύω ότι θα πρέπει η πολιτεία και μέσα από την κτήση της Δημοτικής Αρχής να βρει τις αναλλακτικές λύσεις. Η ΔΕ εκεί είναι πολύτιμη, σήμερα βέβαια είπαμε πού την πάει το σύστημα, αλλά είναι πολύτιμη μακροχρόνια. Και εφόσον, σε αυτό δεν έχουμε βέβαια εμπιστοσύνη στο Δήμο, κάνει αυτή τη γη που θα πάρει από τους δημότες και κάνει σωστή χρήση για το δημόσιο όφελος, θα είναι πάρα πολύ καλό και για τις μέλλοντες γενιές. Οπότε είναι κάτι που συμφέρει αντικειμενικά το Δήμο, η ανταλλαγή της φοράς σε γη.